Λούλα Μάριος, Φάιτερς Αθανασόπουλος. Κέρδισες, πάλι. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Χάνουμε, κερδίζουμε, σημασία έχει να υπάρχει βελτίωση σε κάθε αγώνα. Το λέω με την έννοια ότι έχεις μια πολύ σταθερή πορεία, Μάριε, και θέλω να μου πεις τι θεωρείς ότι σε βοηθάει. Τίποτα, προσπαθώ κάθε φορά να βγάζω σε κάθε αγώνα μου αυτά που έχουμε δουλέψει στην προπόνηση. Το άγχος μου και σήμερα για αυτό το πράγμα ήταν, δεν ήταν άγχος για τον αντίπαλό μου, για τον αγώνα μου, για οτιδήποτε. Ήταν απλά να βγάλω 5-10 πράγματα που έχουμε δουλέψει στην προπόνηση με τον δάσκαλό μου. Από τη στιγμή που θα βγουν αυτά, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Και βγήκανε. Βγήκανε, πήραμε και την νίκη, είναι ένα σύν. Οπότε... Πολύ σημαντικό. Δάσκαλε, θέλω να μου πεις δύο λόγια αρχικά για τον Μάριο, σαν αθλητή συνολικά, γιατί βλέπουμε πολύ σοβαρή πορεία. Και κατά δεύτερον και για σήμερα για τον αγώνα του. Κοίτα, ο Μάριος είναι ένα παιδί το οποίο δεν σταματάει να δουλεύει. Είναι συνειδητοποιημένος αθλητής, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Κάθε φορά αυτό ξεκινάει από την προπόνηση και τις περισσότερες φορές έχει ανταπόκριση, επίπτωση και στον αγώνα. Δηλαδή φαίνεται η καλή δουλειά η οποία, και η προσπάθεια η οποία καταβάλει. Για το παιχνίδι σήμερα έπαιξε με ένα σκληρό αντίπαλο, του Στέλιου του Πάσουλα, ήταν ένα πολύ δυνατό παιδί. Δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, γι' αυτό κιόλας και πέρασαν τρεις σκληροί γύροι. Έκανε κάποια λάθη ο Μάριος κάποιες στιγμές, τον τιμώρησε για αυτά ο αντίπαλός του. Παρ' όλα αυτά έκανε και κάποια άλλα που ήταν σωστά, εκμεταλλεύτηκε κάποιες αδυναμίες και άκουσε οδηγίες και είμαστε ευχαριστημένοι που έκανε ένα καλό παιχνίδι. Αυτό είναι, αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα είναι μια νίκη, αλλά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Όπως τόνισε και ο Μάριος, ο σκοπός είναι να γίνεται μια καλή προσπάθεια και τα παιδιά να παίρνουν εμπειρίες και να χτίζουν κάτι καλύτερο για επόμενες και μεγαλύτερες διοργανώσεις. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.